Στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες υπάρχουν συζητήσεις που λειτουργούν ή αξιοποιούνται από προσανατολιστικά από τα πραγματικά προβλήματα. Η συζήτηση που διεξάγεται εδώ και 2 μέρες στη Βουλή έχει την εξής πρωτοτυπία. Να αποτελεί εξ αρχής καθομολογία της κυβέρνησης και κατά κοινή παραδοχή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ένα από προσανατολιστικό δικοματικό παιχνίδι εντυπώσεων. Για να αποκαλυφθεί, λέτε, ο τυχοδιοκτισμός του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που γνωρίζετε εξ αρχής ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί και να ισχύσει, για να τροποποιήσετε μάλιστα ένα νόμο που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, με συνένεση και όσων σήμερα ξυφουλκείτε. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός δηλαδή σε όλο το μεγαλείο. Τέτοια σπουδή βέβαια δεν τη δείξατε τόσα χρόνια ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ Κινάλ που σήμερα εμφανίζεται ως ο διαχρονικός προστάτης της ομογένειας, όταν από το 2001, για να μην πω πιο πίσω που ήταν ακόμα ευκολότερο, και μέχρι το 2012 που εναλλασσόσασταν στην κυβέρνηση και είχατε πολύ περισσότερους από τις 200 ψήφους που απαιτεί το Σύνταγμα. Τι σας εμπόδισε τόσα χρόνια να υλοποιήσετε το όραμά σας για την ψήφο των ομογενών? Το εμπόδισε ο μεγάλος δικοματικός καυγάς, ο ανταγωνισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, ο φόβος για τις εκλογικές ισορροπίες. Αυτό είναι το διαχρονικό ενδιαφέρον σας για τους αποδήμους. Εξάλλου το γνωρίζουν καλά και από πρώτο χέρι. Ξέρετε, στις περιοχές μας γνωρίζουμε καλά από ξενιτεμένους. Όλους αυτούς που διώξατε τη δεκαετία του 50, του 60 για οικονομικούς αλλά και πολιτικούς λόγους, αλλά και τα παιδιά της δικής μας γενιάς που έφυγαν κατά χιλιάδες τα χρόνια της κρίσης. Άκουγα χτες και κάποιους νέους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγάζουν δακρύβρεχτους λόγους για τη σκληρή πραγματικότητα που έζησαν οι νέοι μετανάστες στα χρόνια της κρίσης. Αλήθεια. Όλους αυτούς δεν τους έσπρωξε στη μετανάστευση κάποιο ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης. Τους έδιωξαν οι πολιτικές που ασκούσατε όλα αυτά τα χρόνια ως κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Οι πολιτικές που τους στερούσαν και τους στερούν τη δυνατότητα να ζήσουν και να δουλέψουν στον τόπο τους. Πάει πολύ όλοι εσείς να εμφανίζεστε τώρα ως προστάτες τους. Και αντί τώρα να επιδιώξετε να λύσετε τα προβλήματα που πριονίζουν και τους ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα, όπως τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων, κατά 80% μείωσε μόνο την τελευταία δεκαετία τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των παιδιών των αποδήμων η μητέρα πατρίδα, κύριε Κούβελα, που τους θεωρεί σάρκα από τη σάρκα τους. Αντί να λύσετε λοιπόν γραφειοκρατικές δυσκολίες που μπορεί να ισχύουν να υπάρχουν στον ισχύοντα νόμο, που ενδεχομένως σχετίζονται και με την κατάσταση την οποία έχετε φέρει τις προξενικές αρχές, με τη δραματική συρρήκνωση του προσωπικού. Επιλέγετε για ακόμα μια φορά να παίζετε πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους, να ψηφοθυρείτε με τον πιο αποκρουστικό και αποκαλυπτικό τρόπο. Συνειδητά επιλέγετε να παρουσιάζετε διεγκωμένες τις δυσκολίες για να εμφανίσετε ως μη εφαρμόσιμο τον νόμο για την εισαγωγή κριτηρίων. Κύριε Υπουργέ, σας άδειασε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην ομιλία του, που ανέδειξε πόσο εύκολα μπορούν όλα αυτά να λυθούν και ότι πραγματικά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αποδήμων ο ισχύον εκλογικός νόμος. Για να δούμε όμως, είναι εσφαλμένη παράλογη η θέση που υποστηρίζει το ΚΚΕ, που διευκολύνει μεν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, όμως διαμορφώνει ένα εκλογικό σώμα που προσομοιάζει με τις συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού στο εσωτερικό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν διατηρούνται πραγματικοί οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί με τη χώρα. Οι καθολικοί, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση ψήφος όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, από τον τόπο κατοικίας τους, μπορεί ή όχι να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός τεράστιου εκλογικού σώματος, μιας ακόμα Ελλάδας θα τολμήσω να πω, που θα καθορίζει εκ των πραγμάτων τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ πιθανότητα δεν θα υφίσταται τις συνέπειες της όποιης επιλογής. Που ακόμα και αν αγαπούν και τιμούν την καταγωγή τους, και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, έχουν όμως συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους και κυρίως διαμορφώνουν συνείδηση με βάση την πραγματικότητα και τις κοινωνικές συνθήκες μιας άλλης χώρας. Όταν με βάση το ελληνικό δίκαιο η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται αυτόματα με την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας, δηλαδή με μόνη την ύπαρξη ελληνικής καταγωγής, ενός προγόνου όσο μακρινού και να είναι. Εδώ τόσα χρόνια δεν έχετε κάνει καν απογραφή για να ξέρετε πόσοι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Ούτε γι' αυτό δεν νοιαστήκατε.
Μπορεί όλο αυτό λοιπόν το απροσδιόριστο εκλογικό σώμα να ενθαρρύνεται ουσιαστικά, γιατί αυτό συμβαίνει όταν ψηφίζουν από τον τόπο καταγωγής τους να ψηφίζουν στις ελληνικές εκλογές. Να διαμορφώνουν δηλαδή τις πολιτικές εξελίξεις, την καθημερινότητα της χώρας, άνθρωποι που μπορεί για παράδειγμα να μην έχουν βρεθεί ή να μην βρεθούν ποτέ στην Ελλάδα και να μην υποστούν καμία απολύτως συνέπεια από αυτή την επιλογή. Είναι ανύπαρκτος κίνδυνος ενδεχομένως να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα για να καθορίζονται οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα? Φυσικά και δεν είναι. Γι' αυτό και τα κριτήρια αυτά δεν αποτελούν δάκρυα καμιά κομμουνιστική έμπνευση, όπως λίγο πολύ όλοι ισχυρίζεστε. Αρνείστε να παραδεχτείτε ότι τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται κατά κόρον στη διεθνή πρακτική για την ψήφο του απόδημου πληθυσμού τους, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και ορισμένα μάλιστα με πολύ στενότερους χρονικούς περιορισμούς από τη δίχρονη παρουσία στη χώρα σε διάστημα 35 χρόνων που προβλέπει ο ισχύον νόμος. Το ίδιο σκεπτικό αναπτύσσει και η πάγια νομολογία του ΕΔΑ. Μήπως και αυτό καταλήφθηκε από κομμουνιστικές αιμονές? Και αλήθεια, επειδή προκειμένου να διαστρεβλώσετε τη θέση του ΚΚΕ, επιστρατεύσατε μέχρι και διαλέξεις περί του έθνους, το οποίο ανεξάρτητα από το πώς τοποθετείται κανένας για το περιεχόμενό του, σας ρωτάμε, η έννοια του πολίτη κατά το αστικό σύνταγμα και επομένως και του ίδιου του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη υποχρεώσεων? Αυτή η χωρίς προϋποθέσει διευκόλυνση της άσκησης εκλογικού δικαιώματος σε ένα προσδιόριστο εκλογικό σώμα που μπορεί ευκολότερα σαφώς να δημιουργηθεί όταν το δικαίωμα ασκείται από τον τόπο κατοικίας, θα δημιουργήσει ή όχι μια μεγάλη μάζα εκλογέων που θα έχουν μόνο δικαιώματα και άλλους που θα υφίστανται τις συνέπειες και τις υποχρεώσεις που αυτά θα προκαλούν? Άρα ποιος διαμορφώνει τελικά πολίτες δύο κατηγοριών? Αυτό δεν τολμάτε να πείτε και στον ελληνικό λαό, που σαφώς τον ενδιαφέρει η σημερινή συζήτηση. Όταν κάποιοι που δεν υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών τους αποφασίζουν για το τι μισθό θα πάρει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, αν θα δουλεύει δεκάωρο, πώς θα φορολογείται, πώς θα είναι η εκπαίδευση των παιδιών του, η υγεία, και αυτό δεν τολμάει κανένας να το υποστηρίξει. Και επιχειρήσατε με διάφορες αστειότητες να το αντικρούσετε μάλιστα. Ότι μπορεί κάποιος, είπατε κύριε Υπουργέ, που ζει στο εσωτερικό, να μην υφίσταται συνέπειες αν έχει ιδιωτική ασφάλεια. Δεν υφίσταται για όλα τα άλλα? Μήπως ζει και σε γυάλα? Δηλαδή τέτοια επιχειρήματα ούτε στα πρώτα έτη της νομικής δεν ακούγαμε στις συνελεύσεις. Οι μόνοι που ζουν στη χώρα, αρκετοί βέβαια και εκτός αυτής, χωρίς να υφίστανται συνέπειες, είναι εφοπλιστές. Αυτή η αλήθεια, έχουν μόνο προνόμια, όπως γλαφυρά περιέγραψε ο κύριος Λασκαρίδης και είπε και την άποψή του για τις κυβερνήσεις σας. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και αν υπάρξουν ενδεχομένες κάποιες αδικίες, κάποιες περιπτώσεις που αν και έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα, μπορεί να μείνουν εκτός ρύθμισης. Όμως η αδικία αυτή είναι σαφώς μικρότερη από αυτή που δημιουργείται αν δεν μπουν καθόλου κριτήρια. Σκεφτήκατε αλήθεια τι κλίμα θα δημιουργείται και ενάντια των ίδιων των αποδήμων, αν σε οριακές καταστάσεις εκλογικά αποτελέσματα κρίνονταν και από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη χώρα? Τι επικίνδυνες λογικές θα τροφοδοτούσε για τους μέσα και τους έξω? Υπάρχει εξάλλου ανάλογο ιστορικό προηγούμενο. Οι Έλληνες μετανάστες, οι εργαζόμενοι, φοιτητές, επιστήμονες χρειάζεται να συνυπολογίσουν τα παραπάνω ζητήματα για τη διαμόρφωση πολιτικής στάσης και κριτηρίου. Να σκεφτούν ποιοι ευθύνονται και για τον ξεριζωμό τους, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και ποιοι παίζουν για ακόμα μια φορά άθλια πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους. Ευχαριστώ.